Στη σημερινή μας συνάντηση δεν πρόκειται να αναφερθώ σε επιμέρους πολιτικές και προγράμματα, γιατί δεν είναι και αυτός ο σκοπός και ούτε είμαστε, θα έλεγα, εντελώς έτοιμοι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 5 βασικά σημεία πολιτικών μας αρχών. Το πρώτο είναι ότι ανακοινώνω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος και θεωρώ σκόπιμο να υπογραμμίσω στις εκλογές του 2010. Πρέπει να πάμε ενωμένοι και δυνατοί. Εάν δεν καταφέρουμε να εμπνεύσουμε και να κινητοποιήσουμε τις ζωντανές δυνάμεις της πόλης και κύρια τους νέους, τις δυνάμεις της οικολογίας, τα κινήματα των πολιτών, τους απλούς πολίτες, και να φτιάξουμε ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε καμία τύχη. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θεωρώ απόλυτα θεμητές τις φιλοδοξίες όλων των συναδέλφων που επιλέγουν να διεκδικήσουν το χρήσμα του επικεφαλής της παράταξης. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε σε μια διαδικασία αξιόπιστη, που θα ενώσει και δεν θα διχάσει. Ένα ανοιχτό δημοψήφισμα των δημοτών του Μοσχάτου. Μετά από ανοιχτές και προγραμματικές. Μετά από ανοιχτές και προγραμματικές συζητήσεις, αλλά και δεσμεύσεις μεταξύ των υποψηφίων, και πιστεύω ότι είναι η πλέον αποδεκτή διαδικασία. Δεύτερο, η εμπλοκή μου τόσα χρόνια στα κοινά μου εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προϋπόθεση. Ισχυρίζομαι με κάθε βεβαιότητα ότι η συλλογική δράση και η αποκεντρωμένη λειτουργία αποτελούν την αιτήση της επιτυχίας. Όταν επικρατούν μηχανισμοί και μικροκομματικά παιχνίδια, κυριαρχεί η μιζέρια και το προσωπικό συμφέρον. Όπου οι διαδικασίες είναι ανοιχτές, δημοκρατικές, οριζόντιες και συμμετοχικές, εξασφαλίζεται η πλούσια ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και επιτυχάνονται οι στόχοι. Κεντρική επιδίωξή μου είναι η λειτουργία μιας παράταξης με τη μορφή ενός δικτύου εθελοντών και μελών οριζόντιας διασύνδεσης και συλλογικής δράσης. Μια παράταξη που θα διεκδικεί το καινούριο και διαφορετικό, τόσο στην εσωτερική της λειτουργία όσο και στις δραστηριότητές της. Πιστεύω και διακηρύσω ένα νέο μοντέλο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που θα συνδέεται με την ποιότητα της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την παιδεία. Και θα κάνουμε αγώνα για τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Εάν δεν λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, τότε σε δημοτική αρχή νομίζω ότι δεν θα έχουμε επιτύχει και πολλά πράγματα. Εκείνο λοιπόν που σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινής σας ζωής. Το πράσινο, η ανακύκλωση, η ελεύθερη χώρη, η εναλλακτική τρόπη διαχείριση των απορριμμάτων, η καθιέρωση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η ολοκληρωμένη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Και εδώ δεσμευόμαστε ότι θα φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα κυκλοφορίας στο Μοσχάτο, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι πεζοί, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μικροί δημότες, οι ηλικιωμένοι. Για παράδειγμα, σας λέω ότι η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να φτιάξουμε σχολικούς δρόμους. Σχολικοί δρόμοι σημαίνει δρόμοι που θα οδηγούν τα παιδιά στο σχολείο με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν. Ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής πολιτικής. Ένα δίκτυο κοινωνικής πολιτικής που λειτουργεί ήδη στο Δήμο μας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ΚΑΠΗ, το ΚΙΦΗ, το ΚΔΑΠΑ για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεσμευόμαστε όμως για μια διασύνδεση όλων των φορέων της πόλης, του Δήμου, των φιλανθρωπικών σωματείων που επιτελούν πολύ μεγάλο έργο στην πόλη μας και των σωματείων της Εκκλησίας, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Να υποστηρίξουμε και να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες της πόλης μας και κάθε παραγωγική δραστηριότητα με ενίσχυση του Γραφείου Επιχειρήσεων του Δήμου μας και διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων τους. Να υποστηρίξουμε τα μειονεκτούντα άτομα, τις γυναίκες, τους νέους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως να κάνουμε καταγραφή και υποστήριξη των μεταναστών που ζουν στην πόλη μας. Θα καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια και δεσμευόμαστε γι' αυτό, ώστε τα σχολεία της πόλης να αποκτήσουν υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να είναι τα καλύτερα στη χώρα και να βοηθήσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, ώστε να μην μειονεκτούν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θέλουμε συνεργασία και διάλογο με τους δασκάλους, τους συλλόγους γονέων, την Ένωση Γονέων, ώστε να επιτύχουμε παιδεία και λειτουργία σχολείων υψηλού επίπεδου. Θέλουμε σχολεία που να είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Θα υποστηρίξουμε τους νέους.
Θα έχουμε αμέριστη συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο Νέων. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά από το τοπικό Συμβούλιο Νέων που το έχουν κάνει να λειτουργεί, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω οι προσπάθειές τους αξίζουν ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Από εδώ, η Μαρία, η Μαρία, η Αγγλική.